Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και πάλι μαζί σας. Μικρά τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Είναι πάρα πολύ καλεσμένοι που πρέπει να περάσουν εδώ μέσα από το στούντιο της Βεργίνας Τηλεόρασης, στο περίπτερο 15 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε να καλησπερίσουμε λοιπόν τον επόμενο μας καλεσμένο, ο κ. Φέλος Κρανιτιώτης, πρόεδρος της Νέας Δεξιάς. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Μας καλά, κύριε Κρανιτιώτη. Ευχαριστώ. Ξεκινάτε από την Θεσσαλονίκη. Θα επισκεφτείτε και άλλες πόλεις εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Ερήνη αύριο και μετά επιστροφή. Τα μηνύματα που παίρνετε, κύριε Κρανιτιώτη, ποια είναι με όλα αυτά που σου λέτε? Σήμερα κάναμε μία βόλτα στην αγορά, συναντηθήκαμε και με το επαγγελματικό επιμελητήριο και μίλησα και με κάποιους ανθρώπους, επαγγελματίες και εμπόρους. Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, θα χαιρόμουν πάρα πολύ να έρθω εδώ και να σας πω ότι τα πράγματα πάνε τόσο πολύ καλά που δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολούμαστε εμείς με την πολιτική και θα εμπιστευτούμε την κυβέρνηση, θα κάτσουμε σπίτι μας και θα ασχοληθούμε με τη δουλειά μας. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Τα πράγματα έχουν χειροτερέψει. Περισσότερες επιχειρήσεις κλειστές. Η εξοδοτική φορολογία έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στο περιθώριο εκτός του επαγγελματικού του κύκλου. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν αλλάζει το μοντέλο, η συνταγή, αν θέλετε, αυτής της υπερφορολόγησης, η οποία θα οδηγήσει ακόμα περισσότερους σε καταστροφή. Έχουμε κάθε μέρα πάνω από, αν διάβασα καλά, 3.600 περίπου κατασχέσεις λογαριασμών. Στην ουσία έχει προσπαθεί να επιβληθεί οι συναλλαγές μόνο με πλαστικό χρήμα. Οι τράπεζες έχουν μεταβληθεί σε μόνιμο και νόμιμο ρουφιάνο των πολιτών. Οπότε και νομίζω είμαστε και η μοναδική χώρα που πάει να γίνει αυτό το πράγμα στην Ευρώπη με τις υποχρεωτικές συναλλαγές μεσοπιστωτικών καρτών. Όπου στο τέλος, εκτός από αυτό το που δεν είναι καθόλου φιλελεύθερο, αυτή την συνεχή δράση και εποπτεία του μεγάλου αδελφού, οδηγείται και σε ασφυξία η οικονομία. Είναι πετύχαινε μια παραδοχή αυτής της κυβέρνησης ότι τελικά δεν κατάφερε ούτε να πατάξει τη φοροδιαφυγή, αλλά ούτε να κάνει κάτι το ουσιαστικό. Αναφέρατε την υπερφορολόγηση. Είναι μια κάθετη υπερφορολόγηση, αφορά τον καθένα από εμάς. Στο πλαίσιο του ότι είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, κλέβεις, θα σου βάλουν να πληρώσεις το 80 και πλέον τις 100 των εισοδημάτων τους, έτσι ώστε να καταφέρω να βάλω κάτι στα ταμεία μου. Είναι μια παραδοχή της κυβέρνησης ότι τελικά δεν τα κατάφερε? Όχι, δεν το παραδέχονται. Και θα σας έλεγα το εξής, ότι δεν το καταφέρνει και έχει κάνει και κάτι άλλο. Κάνουν και μια στάση πληρωμών προς ιδιώτες, αυτά που οφείλει το δημόσιο. Mm-hmm. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, εμφανίζεται αυτή η βελτίωση υποτιθέμενη της οικονομίας. Την πραγματική εικόνα σας λέω την είδαμε σήμερα περπατώντας στην αγορά της Θεσσαλονίκης και μιλώντας με επαγγελματίες, ανθρώπους και με εμπόρους. Αλλά αυτό το οποίο είναι το χειρότερο είναι και κάτι άλλο, ότι δεν καταλαβαίνουν ότι με αυτό το μοντέλο, ξέρετε, έχει ένα όριο πια. Είναι σαν όταν αρμέγεις μια γελάδα, την αρμέγεις, όταν αρχίζει να βγάζει αίμα κάποια στιγμή. Μετά θα σταματήσει να βγάζει οτιδήποτε και μπορεί και να πεθάνει. Λοιπόν, ο κίνδυνος από έναν ευνίδιο θάνατο της οικονομίας, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα είναι ορατός μετά από κάποιο διάστημα. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, απόδειξη είναι η επιδέωση που έχει η αμερικανική οικονομία σε αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτάσει αρκετές φορές όμως σε αυτό το σημείο. Ναι, κοιτάξτε, αυτό δεν θα μας χαριστεί. Εγώ το απεύχομαι φυσικά. Σας είπα ξανά, θα προτιμούσα να πηγαίνουν όλα τόσο καλά που να ασχολούμαστε με τη δουλειά μας και με τα γόμπι μας. Δεν είναι έτσι όμως, δυστυχώς. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουν είναι ότι η καλύτερη συνταγή για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, εκτός από τους ελέγχους, είναι χαμηλή και λογική φορή. Mm-hmm. Όταν ξεπερνάς αυτή την καμπύλα, την ισορροπία που πρέπει να τηρήσεις, να σου το πω πιο απλά, αν με όσο πιο μεγάλους φόρους βάζουμε θα βγούμε από την κρίση, τότε να πάμε το ΦΠΑ στο 50% και να πάμε τους φορολογικούς συντελεστές στο 90%. Δεν ισχύει όμως αυτό. Όταν το κάνεις αυτό, είναι σαν να λες στον πολίτη φοροδιαφυγή ή θάνατος. Λοιπόν, γιατί δεν ακολουθήσαμε λοιπόν το παράδειγμα της Κύπρου όσο ήταν καιρός? Η Κύπρος είναι φορολογικός παράδεισος για πάρα πολλές επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε, μιλάμε για μια πολύ διαφορετική οικονομία, πολύ μικρότερη σε μέγεθος και με ένα άλλο είδος οργάνωση και που είχε και άλλου είδους προβλήματα. Τα προβλήματα της Κύπρου είχαν να κάνουν με το τραπεζικό της σύστημα και με τα δάνεια τα οποία είχαν δοθεί και δεν είχαν την μορφή που είχαν τα δικά μας. Λοιπόν, και ήταν ένα κράτος πολύ πιο μικρό και πολύ πιο εύτακτο, λίγο καλύτερα, αρκετά καλύτερα οργανωμένο, θα έλεγα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερο και πιο σύνθετο, θα έλεγα. Αλλά σίγουρα, ξαναλέω, η χαμηλή φόρη και ένα σταθερό φορολογικό σύστημα είναι και για την ανάπτυξη καλό και αποφέρει και μεγαλύτερα έσοδα.
Δηλαδή αυτό το είδαμε, αν θέλετε, και στον φόρο για τα καύσιμα, έτσι, όταν είχε μειωθεί. Η οποία όμως δεν έχει εφαρμοστεί ακριβώς. Ποτέ, κύριε. Ναι, αυτό όμως δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή κάνουμε όλη τη διαπίστωση. Ωραία, και λέμε και τι θα γίνει. Δηλαδή κάποια στιγμή κάποιος δεν μπορεί να ζητήσει το λόγο για όλα αυτά. Δηλαδή το κάνουν το λάθος και επιμένουν στο λάθος. Επιμέναν οι προηγούμενοι, επιμένουν και οι επόμενοι, θα επιμένουν και οι μεθεπόμενοι, γιατί αυτή τη στιγμή ο λαός μας απέναντί τους, σαν επιλογή, έχει ένα πολιτικό Ιαννό. Έχει δηλαδή, θυμάστε, ο Ιαννός, ένας θεός των Ρωμαίων με καταγωγή από τη Θεσσαλία που είχε δύο πρόσωπα. Ήταν ένα σώμα με δύο πρόσωπα. Και ήταν ο Θεός των εισόδων και των εξόδων, ο Θεός των μεταβάσεων. Γι' αυτό βάζανε στις πόρτες κιόλας. Εδώ έχουμε ένα διπρόσωπο Θεό των φόρων, αυτή τη στιγμή, που έχει το πρόσωπο του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη. Διότι αν συνεχίσει ο κ. Τσίπρας να υιοθετεί την ρητορική του κ. Μητσοτάκη, στο τέλος φαντάζομαι την άλλη εβδομάδα ο κ. Μητσοτάκης θα έχει να πει τα ζώδια μόνο. Λοιπόν, είναι λίγο χειρότερη η ρητορική του κ. Τσίπρα. Ναι, αλλά πάνω κάτω ξέρετε τι λένε και δύο. Τι λένε, φόροι που υπόσχονται αόριστα θα τους μειώσουν στο μέλλον, με τον τρόπο που το λένε, εγώ πιστεύω τα δισεγγονά μου σας θα το δουν αυτό και τα δικά σας. Επίσης, στην υπόλοιπη ατζέντα μεταναστευτικό, δικαιωματισμός, αυτό τα δίδεν κοινωνικά κινήματα, όπου μετατρέπονται σε θεσμούς πράγματα που αφορούν το κοινωνικό περιθώριο, δεν έχουν καμία ουσιαστική διαφωνία, από αυτό θα διαχώριζαν, αν θέλετε, την αριστερά από τη δεξιά. Το θέμα λοιπόν δεν είναι όμως ποιο πρόσωπο του Ιαννού να επιλέξουμε και να αλλάξουμε απλά φοροεισπράκτορα, δηλαδή τον ένφια να τον εισπράττει, ξέρω εγώ, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης, και όχι, ξέρω εγώ, ο κ. Τσακαλώτος. Λοιπόν, γιατί μέχρι στιγμής αυτό συμβαίνει. Υπάρχει λύση πραγματική, γιατί έχουμε ακούσει και αυτό ότι οι κακοί δανειστές που μας επιβάλλουν όλα αυτά. Κοιτάξτε, και εμείς αναγκαζόμαστε να τα δεχτούμε, γιατί έχουμε υπογράψει κάποια πράγματα. Κοιτάξτε. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία αν εμείς μπορούσαμε να δώσουμε μια πιστική εναλλακτική, ας και σας δίνω το παράδειγμα του ΦΠΑ στα νησιά που είχε μειωθεί. Είχε φέρει νομίζω και αυτό περισσότερα έσοδα. Ο φόρος στα καύσιμα είχε φέρει περισσότερα έσοδα. Ήτανε κόντρα σε αυτά τα οποία μας ζητούσαν. Ξέρετε, αυτοί ζητούν αποτελέσματα, δεν σου λένε το πώς θα το κάνεις. Αυτοί θέλουν να εισπράξουν τα λεφτά. Όχι, σου λένε θέλω να φέρεις αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα. Να φέρεις εκεί το έλλειμμά σου, να έχεις αυτό το πλεώνασμα. Δεν σου λένε το πώς θα το κάνεις. Δεν και καλά. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί η ηγεσία της χώρας να είναι απλά γραμματοκομιστής, να παίρνει τις οδηγίες και να τις μεταφράζει και να τις εφαρμόζει. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί κανείς να πάει να εξηγήσει ότι αυτό το πράγμα είναι αδιέξοδο. Δεν πρόκειται ποτέ να φέρει ανάπτυξη τόσο υψηλή φορολογία. Η αμερικανική οικονομία δεν έφερε λαμπρά αποτελέσματα, όπως φαίνονται, και αυτό είναι απάντηση και στους κινδυνολόγους για την κυβέρνηση Τραμπ, διότι χαμηλώσε τους φόρους. Κλείσιμο αξιολόγησης βλέπετε στην ώρα της αυτή τη φορά. Αναφέρομαι στην επόμενη αξιολόγηση. Βέβαια, δεν έχουμε πάρει καν τα χρήματα αυτής της αξιολόγησης. Πρέπει πρώτα να πληρώσουμε τους ιδιώτες προκειμένου να πάρουμε 800 εκατομμύρια. Φωνές από το Υπουργείο λένε ότι αυτά ούτως ή άλλως θα τα πάρουμε αρχές Οκτωβρίου. Αλλά βλέπετε κλείσιμο αξιολόγησης και μια ομαλή κάποια στιγμή μέσα στο 19 μετάβαση στην πραγματικότητα. Ο κ. Τσίπρας τον άλλο μήνα νομίζω γίνεται ο μακροβιότερος μνημονιακός πρωθυπουργός. Είναι πάρα πολύ πρόθυμος, το αναγνωρίζουν στο εξωτερικό και θα κάνει τα πάντα, θα προσφέρει τα πάντα. Σας είχα πει νομίζω και την προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει ότι ενώ στην πρώτη διαπραγμάτευση έκαναν μία μπλόφα, νομίζω ότι θα φοβηθεί η Ευρώπη για την Ευρωζώνη και οι δανειστές θα κάνουν πίσω. Τώρα κάνει το ακριβώς αντίθετο. Κάνει ότι διαπραγματεύεται, ενώ έχει προαποφασίσει ότι θα δεχθεί οποιαδήποτε υποχώρηση. Και θα κάνουν οποιαδήποτε υποχώρηση για να κλείσουν την αξιολόγηση πάση θυσία. Η εισρωή ξένων μεταναστών στη χώρα μας, κατά πόσο μας επηρεάζει, και όλα αυτά σε συνδυασμό με τα όσα συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αν κάποια στιγμή πιστεύετε ότι και στην Ελλάδα θα έρθει η ώρα του χτυπήματος. Απεύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία, διαπιστωμένα από τις έρευνες και από αυτά που διαβάζω των ανθρώπων που στέλνει η Τουρκία εδώ, γιατί θα θυμίσω προς τους τηλεθεατές σας ότι όλοι όσοι περνάνε εδώ, η συντριπτική πλειοψηφία τουλάχιστον, έρχονται μέσω του παρακράτους του τουρκικού, των δουλεμπόρων, οι οποίοι στην Τουρκία ελέγχονται από το κράτος. Για κάθε έναν που βλέπετε εδώ παίρνει κάποια χρήματα, 500, 1000 δολάρια, 2000 δολάρια, ανάλογα από που έρχεται και με το βαθμό δυσκολίας της εκπαιρέωσης, τα παίρνει το τουρκικό κράτος. Δηλαδή το κράτος συμμορία του Ερντογάν τους στέλνει σε εμάς. Τι είναι η στριπτική πλειοψηφία τους? Είναι Σουνίδες Μουσουλμάνοι. Το πόσοι και ποιοι από αυτούς μπορούν να είναι ριζοσπάστες δεν το γνωρίζουμε, πάντως αρκούν ένας, δύο, τρεις άνθρωποι για να συμβεί κάτι.
Μέχρι τώρα πιστεύω ότι αυτό το οποίο μας γλιτώνει είναι το ότι είμαστε ένα δρομολόγιο διείσδυσης mm-hmm. για την υπόλοιπη Ευρώπη και δεν θέλουν να το δυσκολέψουν μόνοι τους τους ίδιους. Αλλά το τι μπορεί να κάνει ένας μοναχικός λύκος όπως τον ονομάζουν, αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει κανείς. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως και μας επηρεάζει. Διασπείρονται εκατοντάδες μικρά hot spot με διαμερίσματα που νοικιάζονται μέσα στους αστικούς ιστούς της Λάρισας, του Τρικάλων, της Καρδίτσας, ακούω τώρα, της Αθήνας. Αναζητούν εκατοντάδες διαμερίσματα για να τα νοικιάσουν. Διασπείρουν τους ανθρώπους αυτούς, τους οποίους έχουμε δει πολλές φορές να πετάνε το φαγητό το οποίο πληρώνει από το υστέρημά του ο ελληνικός λαός. Τους έχουμε δει να καίνε τους καταβλισμούς που έχουν στη δία από τις ένοπλες δυνάμεις μας με υλικά τα οποία τα έχει πληρώσει σε πολλές περιπτώσεις ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν είναι όλα αυτά από βοήθεια, ξέρετε, mm-hmm. από έξω. Λοιπόν, το οποίο δείχνει, αν θέλετε, και μία αγνωμοσύνη, ενώ σήμερα μας λείπουν, για παράδειγμα, πόροι για την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, της οικολογικής καταστροφής που έχει γίνει στον Πειραιά. Με την Πετρολοκυλίδα. Διακινδυνεύουμε τη θρησκεία μας, κύριε Κρανιδιώτη. Ναι, μεν υπάρχει ανεξιθρησκεία, τουλάχιστον οι χριστιανοί, όπου και αν βρίσκονται ανά τον κόσμο, δείχνουν να σέβονται το κράτος το οποίο τους φιλοξενεί. Η Ελλάδα είναι περισσότερο ανεκτική, είναι κάτι καινούριο για εμάς που δεν το είμαστε περισσότερο ανεκτικοί από όσο επιβάλλει η υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων και της ασφάλειας του λαού μας. Οι χριστιανοί ποτέ και πουθενά στον κόσμο δεν πήγαν να αυτοανατιναχτούν ή να πάρουν σβάρνα και να σφάζουν ανθρώπους στον 21ο αιώνα, μόνο και μόνο λόγω διαφοράς θρησκείας, ούτε και φταίει και απεικιοκρατία. Όλη η Λατινική Αμερική ήταν αποικίες της Ισπανίας κυρίως και της Πορτογαλίας. Δεν είδα Βραζιλιάνους ή Αργεντίνους ή Χιλιανούς ή Μεξικάνους να πηγαίνουν να αυτοανατινάζονται στη Μαδρίτη ή στη Βαρκελόνη, να σφάζουν ανθρώπους στον δρόμο ή να τους πατάνε με αυτοκίνητα. Αποικίες της Αγγλίας υπήρχαν, όλη η Ινδία ήταν. Δεν είδα Ινδούς να πηγαίνουν στην Αγγλία και να λιώνουν ανθρώπους με αυτοκίνητα ή να τους σφάζουν με μαχαίρια. Άρα λοιπόν, ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Όποιος θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, το πρώτο που θα πρέπει να κάνει είναι να το ονοματίσει, να το αναλύσει και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Ποια είναι τα μέτρα? Είναι αυτό που κάνει ο κύριος Όρμπαν. Τον οποίο βρίζουν μερικοί, αλλά ο Όρμπαν υπερασπίζεται την πατρίδα του, υπερασπίζεται τον ουγγρικό λαό, υπερασπίζεται την χριστιανική ταυτότητα του λαού του. Και εμείς είμαστε επίσης ένας χριστιανικός λαός που δεν μπορεί στο όνομα κάποιων δικαιωματιστών και κάποιων παλαβών, αν θέλετε, δίθεν διεθνιστών, να διαλύσουμε τον κοινωνικό μας ιστό και να υπονομεύσουμε την ασφάλεια του λαού μας, επιτρέποντας σε όποιον θέλει να μπαίνει εδώ μέσα. Πρέπει να υπερηθάλψουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη μέχρι να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και όχι να δημιουργήσουμε μια νέα μειονότητα. Και βεβαίως δεν έχουμε περίσσευμα πόρων να το κατασπανταλάμε όταν έχουμε οι ίδιοι τόσες ανάγκες για την πατρίδα μας. Και το τι είναι αυτή η χώρα το λέει το προείμιο του Συντάγματος. Κύριε Κρανιδιώτη, κλείνοντας, αναφερθήκατε στην οικολογική καταστροφή στην Αθήνα. Τουλάχιστον 10 χρόνια θα πάρει για να καθαρίσει η θάλασσα. Είχαμε και συνέντευξη τύπου του κυρίου Κουρουμπλή. Άμεσα, λέει, ήταν αντανακλαστικά του Υπουργείου. Έκτακτη σύσκεψη, 48 ώρες, βέβαια, μετά το γεγονός. Στην αρχή θυμάστε τι ψέματα λέγανε όμως. Έλεγαν ότι η κατάσταση αντιμετωπίζουν, ότι κάνουν σύσκεψη, ότι έχουν περικλείσει, ότι θα κάνουν ότι πρέπει και την απάντηση του πετρελαίου και των λαδιών. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Είναι ένα ακόμη αυτή τη στιγμή, χτύπημα για την Αθήνα. Βέβαια, όχι μόνο είναι χτύπημα για την εθνική οικονομία, είναι χτύπημα για την ποιότητα. Για τον τουρισμό κιόλας. Όχι μόνο για τον τουρισμό και για την ποιότητα ζωή των μονίμων κατοίκων. Μου λένε φίλοι μου που μένουν στην Κλειφάδα, που μένουν σε Αλαμίνα παντού, μυρίζει παντού πετρέλαιο. Mm-hmm. Πέρα από την εικόνα την οποία βλέπεις, πέρα τα πλάσματα, πουλιά, ψάρια, τα οποία πεθαίνουν τώρα που μιλάμε και θα πεθάνουν και στο επόμενο διάστημα, διότι δημιουργείται, ξέρετε, μια κατάσταση ασφυξίας, δεν μπορεί να περάσει οι ακτήρες του φωτός και έχουν τεράστια προβλήματα. Πεθαίνει ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, άρα λένε ήμασταν απροετοίμαστοι. Ωραία, και τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι δικαιολογία και τι κάνανε? Κυβερνούν τώρα 2 χρόνια. Λοιπόν, να ξοδεύουν χρήματα ξέρουν. Για τις επιθυμίες του κύριου Σόρος ή για να γινόμαστε χρήσιμοι λήφοι των δουλεμπόρων. Αυτά τα χρήματα λείπουν σήμερα ακριβώς από την αντιμετώπιση της οικολογικής απειλής που χτύπησε το λαό μας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Όποτε είσαστε διαθέσιμος και βρίσκεστε στην πόλη μας, το βήμα είναι ανοιχτό. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα. Καλή συνέχεια. Εμείς, φίλες και φίλοι, περνάμε σε ένα σύντομο ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.